Είναι μετά από 6 μήνες. Ναι, αφού είπε, δεν τα έχω πάρει ακόμα τα χρήματα. Έτσι. Αν έρθουν με το, θα έρθουν με το καλό και βλέπουμε. Η Αγγελική Λιάδη δεν μοιάζει με το Σπυρομπούλου. Παιδιά, ναι, επιβάλλεψε πολύ τα μαλλιά της. Α, αυτό είναι το θέμα. Τι άλλο. Καλά. Τι. Τα μαλλιά και το κόκκινο. Μπράβο στην Αγγελική Λιάδη, απ' την άλλη, όχι τόσο καλά νέα για την Κωνσταντίνα Σπυρομπούλου. Περκέ. Με διαφορά ηλικίας. Δεν μπορεί, δηλαδή, καλό είναι που φαίνεται πολύ καλά. Καλά, η Λιάδη δεν έχει μεγάλη αγάπη. Παιδιά, ναι, ρε παιδιά, αλλά είναι, έχει παιδί, είναι μια γυναίκα, η άλλη είναι ένα κορίτσι. Οπότε το να φαίνεται μια γυναίκα ως ένα κορίτσι είναι τιμητικό για εκείνη. Άρα, κρατάει το κορίτσι που μοιάζει με τη γυναίκα. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή μια γυναίκα έχει παιδιά, πάνε πει ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Ρε παιδί μου, γιατί... όχι, εκείνη. Συγγνώμη, τι είπες τώρα, θα συζητήσουμε τώρα αν υπάρχει και πορεία ηλικίας ανάμεσα στην Αγγελική Λιάδη. Όχι, άλλο πράγμα σε ρωτάω. Εγώ μπορεί να είμαι 3 χρόνια μεγαλύτερη ηλικιακά και να έχω 2 παιδιά. Εντάξει, αυτό... Τι σημαίνει ότι άλλη είναι κορίτσι και εγώ τι είμαι, μαμά σε άλλη κατηγορία. Πιο ανέμελη κάνει μια γυναίκα που δεν έχει ξενύχτια. Οπότε αυτό φαίνεται και στο πρόσωπο. Όχι, όλα φαίνεται. Δεν κάνετε εδώ πέρα. Φαίνεται για την ομορφιά και την ευεξία. Δηλαδή δεν καταπονείται το σώμα μια γυναίκα, μια μητέρα περισσότερο από μια ελεύθερη γυναίκα. Ο Δημήτρης έχει ένα δίκιο. Εδώ πέρα δεν είμαστε ελέφαντε στα αποδεικνύματα. Λοιπόν, ο Δημήτρης έχει ένα point. Ξέρεις, άρα, γιατί... επειδή έχεις παιδιά, καλή είσαι. Όχι, όχι δεν παιδί μου, έτσι. Διαφορά ηλικίας. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης έχει ένα point. Τα κορίτσια, εσείς τα κορίτσια, ναι. Όσο είστε 25 και 30, βάζετε τα πάντα. Χίλια μαλλιά, βλεφαρίδες, αυτό, για να δείχνετε μεγαλύτερες. Και μετά, μόλις πάτε 40-45, κάνετε τα πάντα για να δείχνετε νεότερες. Και εκεί έρχεται και συναντιέται. Όχι. Δεν κάνω πλάκα. Ποιος σου είπε ότι περνάνε τα χρόνια και δεν βάζεις. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, δεν το βλέπεις τη λίγη λάθος. Λάθος γιατί. Γιατί φύσαι ότι επειδή περνάνε τα χρόνια δεν θα βάλεις βλεφαρίδες. Όχι, αλλά τα κορίτσια που είναι 25 χρονών και το έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση κατά κόρον αυτό και αυτό σημαίνει στην ελληνική τηλεόραση, αλλά τα κορίτσια που είναι 25 δείχνουν 35. Ωραία, πλάκα. Είναι και οι δύο όμορφες όμως. Αυτό δεν να μην πάμε παρακάτω. Υπάρχουν γυναίκες που μεγαλώνουν ωραία και υπάρχουν και κορίτσια που έχουν μια ανασφάλεια που μπορεί και στα 18 τους να θέλουν να είναι ακόμα πιο και να κάνουν κι άλλα και να κάνουν κι άλλα και αυτό επειδή όχι, λειτουργεί προσθετικά, διαφωνώ. Αλλάζει τελείως εικόνα. Διαφωνώ. Στην τηλεόραση τα φυσιολογικά πλάσματα μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Να, δες. όχι, αλήθεια. Μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δηλαδή, συγγνώμη, όλο είναι πλαστικό, όλο είναι μπίμπο, όλο είναι με πολύ μαλλί, όλο είναι ίδιο. Κάνουν τα πάντα για να φανούν μεγαλύτερες. Γιατί η Κωνσταντίνα. Δεν το κάνει για να φανεί μεγαλύτερη. Την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου την έχετε δει. Την έχετε δει. Άπαφη τελείω. Η Σπυροπούλου. Ναι. Θεωρώ ότι έχει πολύ ωραίο πρόσωπο. Είναι πολύ όμορφο κορίτσι, παιδιά, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Και βάθονταν κι αυτή πολύ, πολύ μαλλί, πολύ μακιγιάζ. Ναι, παιδιά, είναι πολύ όμορφο. Παραμένει όμορφη. Τέλος ναι, αλλά είναι και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, φίλε. Είναι η στολή τη. Καλή επιτυχία και στο Στέλιο. Να το πάρει καλή επιτυχία στο Στέλιο.